ότι ο Απόστολος Παύλος λέγει σαφώς, είτε ουν εστίητε, είτε πίνητε, είτε τι πείτε, πάντα προς δόξαν Θεού πείτε. Οτιδήποτε κάνετε, τρώτε ή πίνετε, όλα πρέπει να καταλήγουν εις τον Θεό. Πρέπει όλα να είναι για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος, εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Όλα πρέπει να είναι από το Θεό, με το Θεό και για το Θεό. Όταν λέει το εξ αυτού και εις αυτόν και δι' αυτού και εις αυτόν, θέλει να πει όλα ξεκινάνε από το Θεό. Όλα γίνονται με τη βοήθεια του Θεού και όλα πρέπει να ξαναγυρίσουν στο Θεό ως ευχαριστία. Πράγματι, σας είχα πει την περασμένη φορά και εδώ είχαμε σταματήσει, ότι πρέπει να κλείσει ένας κύκλος. Και ο κύκλος αυτός είναι Θεός, δημιουργία, άνθρωπος. Άνθρωπος, δημιουργία, Θεός. Δηλαδή, για να το καταλάβετε, ο Θεός έκανε τη δημιουργία και η δημιουργία να υπηρετεί στον άνθρωπο. Τώρα ο άνθρωπος πρέπει να πάρει τη δημιουργία και να την προσφέρει στο Θεό. Οπότε, ό,τι ξεκίνησε από το Θεό ξαναγυρίζει στο Θεό. Γι' αυτό το αποκορύφωμα σε λειτουργική πλέον διάσταση, αυτή η προσφορά της φύσεως, της κτήσεως, γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία, όταν ο ιερεύς κρατεί το Άγιο Δισκάριο, που υπάρχει ένα κομμάτι, ένα τεμάχιον άρτου, ακόμη δεν είναι σώμα Χριστού, και το Άγιο Ποτήριο που έχει μέσα κρασί, ακόμη δεν είναι αίμα Χριστού, και Σταύρο Ιδός, υψώνει αυτά τα δύο σκεύη με τα περιεχόμενά των και λέγει τα σα εκ των σών σι προσφέρουμεν, τα δικά σου εκ των ειδικών σου σου προσφέρομαι. Μας τα έδωκε σε εμάς, βάλαμε τον προσωπικό μας κόπο, διότι δεν σου προσφέρομαι σιτάρι και σταφύλια, αλλά ψωμί και κρασί, που σημαίνει ότι το σιτάρι το αλέσαμε, σημαίνει το φουρνίσαμε, το ζυμώσαμε, το φουρνίσαμε, δηλαδή βάλαμε τον προσωπικό μας κόπο, όπως και τα σταφύλια τα συνθλίψαμε, τα πατήσαμε, βγάλαμε κρασί, χυμό και έγινε κρασί, δηλαδή βάλαμε τον προσωπικό μας κόπο. Και τώρα όλα αυτά είναι δικά σου, και η υγεία που μας έδωκες και οι ικανότητες και ο νους, η λογική, όλα είναι δικά σου. Σου προσφέρομαι τα πάντα δια των δύο αυτών αντιπροσωπευτικών στοιχείων, του άρτου και του ίνου. Με τον τρόπο αυτόν, παιδιά, επιστρέφουμε πίσω τη δημιουργία προς το Θεό και την προσφέρουμε, την επιστρέφουμε εν ευχαριστία. Όχι όπως ακριβώς όταν σε έναν άνθρωπο δίνουμε κάτι και αυτός δεν το δέχεται και το μας το πετάει στη μούρη, μας το πετάει στο πρόσωπο, το πετάει, του δίνουμε χρήματα, δεν τα παραδέχεται, δεν τα θέλει, αρνείται την προσφορά τη δική μας και παίρνει το χαρτονόμισμα και μας το πετάει στο πρόσωπο. Όχι με αυτή την έννοια, αλλά προσφέρομαι την κτήση πίσω στο Θεό εν ευχαριστία. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, όλα ό,τι τρώτε, ό,τι πίνετε, ό,τι κάνετε, όλα πρέπει να απολύγουν στη δόξα του Θεού. Γι' αυτό κάνουμε και προσευχή, παιδιά, στο τραπέζι, να παρακαλέσουμε τον Θεό να ευλογήσει και μετά να τον ευχαριστήσουμε για ό,τι γευθήκαμε από τους καρπούς του και τώρα τον δοξάσουμε. Μάλιστα, εδώ θα ήταν υπέροχο αν αποκτήσετε την Αγία Συνήθεια. Είναι μερικές συνήθειες πραγματικά άγιες. Ό,τι καινούριο καρπό γευθείτε και σας συνιστώ να γεύεστε τους καρπούς της γης στην εποχή τους. Έχουμε πλέον φτιάξει εμείς οι άνθρωποι τρόπους να έχουμε ντομάτες όλο το χρόνο, αγγουράκια όλο το χρόνο, σταφύλια αν είναι δυνατόν όλο το χρόνο, μήλα όλο το χρόνο. Άσχημο πράγμα αυτό. Άσχημο. Πολύ άσχημο. Γιατί δεν αισθανόμεθα την ανάγκη ενός προϊόντος ότι έλειψε να το φάμε, και το πληρώνουμε εννοείται και ακριβά την εποχή που δεν υπάρχει. Μάλιστα, οι φαντασμένοι άνθρωποι αγοράζουν την εποχή που δεν υπάρχει ένα προϊόν και την εποχή που είναι πλούσιο και μπόλικο δεν το αγοράζουν. Παράδειγμα,
θα τρώνε το χειμώνα ντοματοσαλάτα, το καλοκαίρι όμως θα τρώνε σαλάτα λάχανο, που υποτίθεται ότι το λάχανο τώρα δεν υπάρχει το καλοκαίρι αλλά το χειμώνα. Είναι ο περίεργος άνθρωπος που θέλει να προλαβαίνει τις εποχές. Είναι περίεργο, είναι αλαζονία. Λοιπόν, όταν στην εποχή του κάθε προϊόντος θα φάμε για πρώτη φορά κάτι, ας πούμε σταφύλια, είναι το πρώτο σταφύλι που θα πάμε φέτος, να μην το φάμε πριν κάνουμε μία προσευχή εκεί επί τόπου, όπου και αν βρισκόμαστε, στο αμπέλι είμαστε, στο σπίτι είμαστε, όπου είμαστε, να υψώσουμε τα μάτια μας προς τον ουρανό και να πούμε: Κύριε, σε ευχαριστούμε που μας αξιώνεις να φάμε και φέτος σταφύλια. Μας διατήρησες τη ζωή, μας διατήρησες την υγεία και τώρα μας αξιώνεις να φάμε πάλι σταφύλια. Ή να φάμε μήλα, ή να φάμε πορτοκάλια, ή ό,τι είναι να φάμε στην κάθε εποχή. Πάντοτε των καινούριων καρπών πρέπει να τον, να τον προσφέρουμε με ευχαριστία στο Θεό. Εκτός του ότι θα κάνουμε την προσευχή μας πάντοτε όταν τρώμε κάτι, όπως σας εξήγησα. Όταν όμως προσφέρουμε, επανέρχομαι παιδιά στον άρτων και των ίνων που ο ιερεύς προσφέρει στην εκκλησία από προσώπου του λαού του Θεού. Διότι ο λαός προσέφερε το πρόσφορό του και το κρασί του. Δεν το προσφέρει ο ιερεύς. Ο ιερεύς χρησιμοποιεί τα χέρια του και από προσώπου λαού προσφέρει πρώτου προσώπου του Θεού. Είναι μέσος ο ιερεύς μεταξύ λαού και Θεού. Και προσφέρουμε τον άρτων και τον ίνων, όλος ο λαός μαζί, διαχειρών του ιερέως, και ο Θεός μας τα επιστρέφει πάλι πίσω. Ακούστε, πάλι πίσω. Με ποιο τρόπο μας τα επιστρέφει? Το μεν ψωμί το μεταβάλλει σε σώμα του Υιού του που ενυνθρώπισε, του Χριστού του. Το δε κρασί το μεταβάλλει σε αίμα του Χριστού του. Γιατί λέμε και ποιήσον, στείλε το πνεύμα στο Άγιον και να μεταβάλεις τον μεναρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Εδώ τώρα είναι σε αυτό το παρεδώσε του Θεού και του ανθρώπου όλη αυτή η χαριτωμένη, θα λέγαμε, στάσεις, σχέσεις που διαρκώς ο Θεός δίνει και διαρκώς ο άνθρωπος ευχαριστεί. Και του δίνει τώρα πίσω πάλι ο Θεός όχι αυτά που προσέφερε ο άνθρωπος αλλά πολύ ανώτερα, σε σώμα και αίμα του ενανθρωπίσαντος Υιού του. Δηλαδή τι προσέφερε ο άνθρωπος? Δηλαδή ο άνθρωπος προσέφερε την Θεοτόκον. Αυτό προσέφερε ο άνθρωπος, την Θεοτόκον. Και τώρα διά της Θεοτόκου τι προσφέρει ο Θεός? Τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του. Εμείς, Κύριε, λέγει, σου προσφέραμε την Θεοτόκον. Η γη των σπήλαιων, λέει ένα πολύ ωραίο τροπάριο της ημέρας των Χριστουγέννων, ο ουρανός στα αστέρι και τα λοιπά. Εμείς οι άνθρωποι, εμείς σου προσφέραμε την Θεοτόκο. Και τώρα εσύ μας δίνεις διά της Θεοτόκου τον Υιόν σου πραγματικά.